Λοιπόν, στο Dancing with the Stars έκανες μια υπέροχη εμφάνιση. Θα το σκεφτόσουν αν σου κάνουν κάποια πρόταση να συμμετέχεις του χρόνου ενδεχομένως, που θα συνεχίσει, θα ξαναγίνει μάλλον αυτό το show. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Πέρασα πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι αγχώθηκα αρκετά. Όχι, σου δείχνω τα πλάνα. Σου, τα πολύ ωραία. Νομίζω ότι μου φάνηκε δύσκολο, αγχωτικό και στρεσογόνο όλο αυτό. Και δεν ξέρω, μου φαίνεται δύσκολη η απόφαση. Θα την έπαιρνα λίγο δύσκολα. Απαιτεί πολύ χρόνο. Αυτό που δεν ξέρει, ίσως κάποιος που δεν το έχει κάνει, είναι ότι θέλει μεγάλη προσήλωση και πολύ χρόνο κάθε μέρα από τους διαγωνιζόμενους, αν θέλει να είναι καλή. Και αυτό λίγο με δυσκολεύει και με φοβίζει. Αν δεν έχεις τόσο εντατικές πρόβες για θέατρο ή τηλεόραση, θα μπορούσες. Ελπίζω να έχω και... Πιστεύω θα έχω! Οπότε... Δεν στο ευχόμαστε. Είναι η τελευταία μας ερώτηση. Ναι. Οπότε θα διαλέξω. Ευχαριστώ. Και απαντάω εγώ. Θα διαλέξεις μια πιο πικάντικη. Λοιπόν, είσαι ένα κορίτσι, όπως είπα, πολύ όμορφο, που απασχολεί τον τύπο. Έχεις διαβάσει κάποιο δημοσίευμα το οποίο να σε έχει πειράξει ιδιαιτέρως? Να μην ήταν αλήθεια και να ήταν, αλλά να μην ήθελες να το διαβάσεις. Να περιείχε κάποια έτσι πιο κακεντρική σχόλια. Εντάξει, γενικά είμαι χαλαρή, δηλαδή επειδή γενικά γράφονται χίλια μύρια για όλους όσους ενδεχομένως είναι λίγο πιο μπροστά στην επιφάνεια, ας πούμε, και δουλεύουν. Δεν σοκάρομαι με κάτι που μπορεί να διαβάσω, που να έχει να κάνει με μένα. Όταν είναι κάτι βέβαια εντελώς αστήριχτο, λίγο μου δημιουργεί μια αγωνία του στυλ πώς αυτό προέκυψε να γραφτεί. Θες να μας πεις ένα παράδειγμα? Όχι, δεν θέλω να πω παράδειγμα. Απλώς έτσι, η εντελώς ανακρίβεια λίγο με αγχώνει. Με την έννοια ότι είναι λίγο, μου φαίνεται λίγο έτσι... πρόστιχο. Θα ήθελες να απαντήσεις δηλαδή... αυτό ή με το ζόρι κρατιέσαι να μην απαντήσεις? Συνήθως δεν απαντάω, γιατί μετά ξέρεις, αρχίζει να ανοίγει μια πόρτα, ένας κύκλος, ναι. Και αρχίζει ένα ποτάμι, μπαίνει ένα ποτάμι, ένα σύμφωνο, ένα σχήμαρο. Ναι, ένα σχήμαρος. Αλλά εντάξει. Νομίζω ότι όποιος ασχολείται με αυτό το επάγγελμα γενικά πρέπει να είναι προετοιμασμένος για τα πάντα. Και να μην στεναχωριέται ούτε να αγχώνεται.